Τι? Δεν κρατιέται. Δεν μπορώ, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Τι σε επινόχλησε σε αυτή την αντίδραση, η οποία είναι παντελώς αυθόρμητη, θεωρώ. Δεν έχει από πίσω. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και είναι ένας πατέρας που, εντάξει, έχει να δει το παιδί του 2 μήνες. Λοιπόν. Και είναι ένας πατέρας υποπίεση, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Ναι. Βέβαια. Καταρχήν, έκανε κάποια δευτερόλεπτα για να μιλήσει από το κλάμα. Εμένα προσωπικά μου έδωσε την εντύπωση, γνωρίζουμε καλά σαν θεατρίνες, άμα δεν θέλουμε να απαντήσουμε ή θέλουμε να σκεφτούμε, θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Έπρεπε να ξεχωρίσει ή το παιδί του ή την κοπέλα του. Πρώτα ανέφερε την κόρη του, δεν το συζητάω. Την ανέφερε την κόρη του και είπε ότι δεν θέλει να την εκθέτει. Άρα, σαν να λέει, δεν θέλω να μιλήσω ότι θέλει να έρθει σε επαφή με την κόρη του. Εντάξει, νομίζω ότι και ως δηλαδή, άντρας... Δηλαδή, θα ήθελε να δει την Λάουρα. Προσπαθεί να δείξει είναι μια δύναμη και μια ψυχραιμία, αλλά νομίζω ότι ένας γονιός μέσα σε αυτό το παιχνίδι που όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πιεστικά, και έχεις να ακούσεις το παιδί σου 2 μήνες, ούτε στο ειδικά τηλέφωνο που είναι μικρό, δηλαδή. Το παιδί, δεν είναι πολύ μικρή. Συγγνώμη, αλλά αν δεν το έχετε ζήσει, δεν θα το καταλάβετε αυτό. Ναι. Πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος έχει παιδιά πίσω και τα έχει αφήσει. Αν εγώ εδώ πέρα έκλαιγα με την κολλητή μου που θα διάβαζα μήνυμα της κολλητής μου και των γονιών μου. Το παιδί του. Προφανώς. Και το είπε ότι είναι σκληρό και το ήξερα ότι θα αφήσω πίσω μου και ότι δεν θα την δω. Εσένα, ας πούμε, τι σου φάνηκε υπερβολική αυτή η αντίδραση? Όχι, μου φάνηκε ότι πρώτα θα ήθελε να μιλήσει για την σύντροφό του και μετά για το παιδί του. Νομίζω ότι... Και το σκεφτότανε. Δηλαδή, η διάρκεια που έκανε που έκλαιγε, μου φάνηκε ότι το σκεφτόταν τι έπρεπε να πει. Νομίζω ότι το κόπιασμα έχει να κάνει με τη συγκίνησή του και το ότι εκείνη την ώρα δεν ήξερε και τι να πει και να αφαιθεί, να μην αφαιθεί, γιατί είναι αυτό το όριο, ξέρεις, που άμα το αφήσεις, μετά θα αρχίσεις το σπάραγμα και δεν θα μπορείς να σταματήσεις. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα.